Ειδήσεις, ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ από την Αλεξάνδρεια, την Ιμαθία και όλη την Ελλάδα. Έμβολος, το κορυφαίο site. Λοιπόν, πάμε να μας δείξεις να φτιάχνουμε βασιλόπιτα. Σήμερα θα φτιάξουμε μια ωραία βασιλόπιτα, εύκολη. Mm-hmm. Δεν θέλουμε καθόλου χρόνο. Ωραία. Δεν θα μας πάρει καθόλου. Βλέπουμε να έχεις φέρει ούτε μίξ. Απλά έχεις φέρει απλά. Τίποτα. Δεν χρειάζεται ωραία. Χρόνο. Πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά μας. Λοιπόν. Ξεκινάμε με την κάρτα με τα υλικά μας. Τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε για αρχή 350 γραμμάρια ελαιόλαδο ελίκη πανεγιάλεως ένωση συνεταιρισμού Αιγίου, που έχει και απίστευτο άρωμα. 200 γραμμάρια γιαούρτι, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα Άγκρα Σούπερ Μάρκετ Αστέρας, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, μισό κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο, χυμό και ξύσμα από 2 πορτοκάλια, 600 αλεύρι φαρίνα, αφή κεραμάρι, μάνα, το αγαπημένο μας αλεύρι, βεβαίως. Φουσκώνει μόνο του. Ακριβώς. Και επειδή αυτό φουσκώνει μόνο του, δεν χρειάζεται να βάλουμε μπέικιν για να φουσκώσει. Δεν ωραία. Θέλει τίποτα. Αλλιώς έχεις βάλει μια κουταλιά. Ενώ αν βάλουμε το αλεύρι μάνα για όλες τις χρήσεις, τότε ωραία. Θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού μπέικιν πάουντερ. Πολύ ωραία. Και για τέλος, 100 γραμμάρια καρύδια χοντροκομμένα Άγκρα Σούπερ Μάρκετ Αστέρας. Πολύ ωραία από τα αγαπημένα μας Σούπερ Μάρκετ Αστέρας. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το γλάσο, παρακαλώ. Έχουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, αδερφή κεραμάρι μάνα, 60 γραμμάρια μέλι Άγκρα από τα Σούπερ Μάρκετ Αστέρας. Μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα και εδώ Άγκρα πάλι στο σούπερ μάρκετ Αστέρας, μία πρέζα γαρίφαλο και μοσχοκάριδο και το ψήσιμο 50 με 60 λεπτά στους 170 βαθμούς. Αυτό είναι ανάλογο και το φούρνο βέβαια, ωραία. Όλοι το ξέρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε για αρχή. Θα βάλουμε όλα τα υγρά για αρχή, θα βάλουμε το χυμό. Γιατί βάζεις πρώτα τα υγρά? Εγώ βάζω το αλεύρι πάντα πρώτο. Όπως θέλουμε. Ωραία. Ή τα στερεά πρώτα ή τα υγρά πρώτα. Ωραία. Λοιπόν. Θα σπάσουμε τα αυγά. Δημήτρη, πόσες θερμίδες έχει ένα κομμάτι, επειδή βλέπω ότι είσαι πάρα πολύ φίτ και ασχολείσαι, ξέρω, με τις θερμίδες. Ένα κομμάτι βασιλόπιτα. Αυτό είναι ανάλογος τώρα, τη βασιλόπιτα, τι υλικά έχουμε χρησιμοποιήσει. Αυτό που φτιάχνουμε εμείς που μου φαίνεται αρκετά ελαφρύ. Πιστεύω το κομμάτι να έχει γύρω στις 200 θερμίδες. Πολύ ωραία, δεν είναι πολλές. Όχι. Για να την ευχαριστηθούμε. Εντάξει, αλλά άμα να φας ένα γλυκό, θα το φας. Να τονίσουμε ότι η βασιλόπιτά μας αυτή είναι με ελαιόλαδο. Το αγαπημένο μας ελαιόλαδο ελίκη, το οποίο είναι εξαιρετικό. Εγώ το δοκιμάζω και στις σαλάτες μου, αλλά το βάζω και στα γλυκά μου. Ναι, έχει πολύ ωραίο άρωμα. Είναι καταπληκτικό. Είναι υψηλής γευστικής και βιολογικής αξίας. Είναι πολύ σημαντικό. Και πραγματικά νομίζω ότι δεν έχω δοκιμάσει καλύτερο λάδι. Και είναι από μια πολύ σπάνια ποικιλία. Θα δεις και το αποτέλεσμα στο τέλος. Τι είναι η ποικιλία κουτσουρελιάς. Ναι, ακριβώς. Συνεχίζουμε λοιπόν. Βάζουμε και το γιαούρτι. Έχουμε βάλει τα αυγουλάκια μας. Βάζουμε και το γιαούρτι μας. Εδώ είμαστε. Γιατί δεν προτιμάς το μίξερ και ανακατεύουμε σιγά σιγά? Γιατί δεν το φες το μίξερ? Τι χρειάζεται. Ούτε να μπούμε στο κόπο, ούτε να χαλάσουμε ρεύμα, ούτε τίποτα. Βάζουμε ωραία. Και τη ζάχαρη. Αν δεν θέλουμε να βάλουμε τόση ζάχαρη, έχουμε εναλλακτικές. Μπορούμε να βάλουμε μαύρη ζάχαρη, κάτι άλλο. Το ίδιο είναι και να βάλεις μαύρη ζάχαρη. Θα έχει απλά λίγο διαφορετική γεύση γιατί είναι ακατέργαστη. Ναι. Θερμιδικά είναι το ίδιο. Θερμιδικά είναι το ίδιο. Ζάχαρη είναι, δεν αλλάζει. Απλά είναι το χρώμα αλλάζει. Αυτά. Ωραία. Φήμες είναι, ναι. Ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε καλά. Ωραία. Βλέπουμε εδώ και τα. Βλέπουμε τώρα το αλεύρι μας και τόνισε το εξής ο Δημήτρης. Βλέπουμε το αγαπημένο μας αλεύρι που το χρησιμοποιούμε σε όλες μας τις μαγειρικές. Είναι το αδερφή κεραμάρι μάνα. Αυτό που είναι στην κόκκινη συσκευασία είναι αυτό που φουσκώνει μόνο του. Οπότε είναι ιδανικό για κέικ και γλυκά. Αν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο αλεύρι, δεν χρειάζεστε καθόλου baking powder. Φουσκώνει μόνο του. Αν όμως είναι από μαλακά στάρια της Δυτικής Μακεδονίας, καλά τα λέω. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ το αλεύρι, που είναι για όλες τις χρήσεις, που πιθανόν να το έχετε, είναι ελληνικό προϊόν, είναι από το 1987 το αλεύρι αδερφή κεραμάρι μάνα. Αν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο, θα χρειαστείτε και μια κουταλιά του γλυκού baking powder. Και είναι και από τις πιο καλές ποικιλίες ιταριών της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πολύ ωραία. Πολύ καλή ποιότητα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μπαχαρικά. Ναι. Βάζουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Ωραία. Μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο κοφτό. Γιατί βάζεις γαρίφαλο? Θα σου πω στο τέλος, είναι έκπληξη. Ωραία. Γιατί δεν βάζω εγώ την βασιλόπιτα. Κάτι θα σου θυμίζει. Είναι διαφορετική αυτή. Ναι. Κάτι θα σου θυμίζει η γεύση. Α, στο ναι. Τέλος. Εδώ τι κάνεις. Και βάζουμε και αντίστοιχη ποσότητα όσο το γαρίφαλο σε μοσχοκάριδο. Εγώ βάζω φρέσκο τρίβουμε. Γιατί είχε πιο έντονο άρωμα. Ωραία, το τρίβουμε έτοιμο. Το τρίφτη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έτοιμη. Ρίχνουμε και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ανακατεύουμε λίγο.
Και τέλος ρίχνουμε. Καλά, αυτό χωρίς μίξερ είναι καταπληκτικό. Αλεύρι. Μου φαίνεται πολύ εύκολο. Και ποιο αλεύρι έχεις ρίξει? Και φουσκώνει πάρα πολύ. Το κόκκινο έχεις ρίξει? Έχω ρίξει το κόκκινο, το οποίο φουσκώνει μόνο του. Δεν χρειάζεται καθόλου baking. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τίποτα, καμία διακοτική ύλη. Είναι έτοιμο και φτιάχνει απίστευτα κέικ και γλυκά. Που τι ανακάτεμα θέλει, γιατί εγώ χωρίς μίξερ, παιδί μου, δεν μπορώ να τα φτιάξω αυτά γλυκά. Τίποτα. Απλά να ομογενοποιηθεί. Με την που λέμε. Όχι, όχι, με τίποτα. Πώς καταλαβαίνουμε την ομογενοποίηση σε ένα κέικ? Θα δεις. Θα αρχίσει να γυαλίζει και η ζύμη σου και αυτό το έχει κάνει και το ελαιόλαδο. Ναι, το ελίκι που έχουμε χρησιμοποιήσει. Που επίσης είναι και πάρα πολύ υγιεινό μέσα στις συνταγές το ελαιόλαδο. Εμένα μου φαίνεται από πολύ ελαφριά. Δεν έχεις βάλει βούτυρο, δεν έχεις βάλει τίποτα. Τίποτα. Και δεν έχουμε και πολλά αυγά, είναι 4 αυγά. Τίποτα. Για την πίτα. Δηλαδή λιγότερο από 200 θερμίδες. Θέλω να ξαναδούμε λίγο όσο βάζεις εσύ και τα καρύδια. Πάμε μη όσο εσύ το κάνεις να πω εγώ λίγο τη συνταγή. Τι υλικά χρησιμοποιείτε. Αξίζει να τη φτιάξετε τη συγκεκριμένη συνταγή. Είναι πανεύκολη. Λοιπόν, θα χρειαστούμε. Βασιλόπιτα θα φτιάξουμε με ελαιόλαδο και χτουγεννιάτικα μπαχαρικά. 350 γραμμάρια ελαιόλαδο ελίκι. 200 γραμμάρια γιαούρτι. 400 γραμμάρια ζάχαρη. 4 αυγά. Μία κουταλιά του γλυκού κανέλα, θα τη βρείτε στα σούπερ μάρκετ Αστέρας, είναι άγρα η κανέλα. Συνεχίζουμε. Μία κουταλιά του γλυκού γαρίφαλο, μία κουταλιά του γλυκού μοσχοκάριδο, χυμό και ξύσμα από δύο πορτοκάλια, 600 γραμμάρια αλεύρι, φαρίνα, αδερφή και ραμάρι μάνα. Βάζετε αυτό που φουσκώνει μόνο του, αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει και εμείς, εκαιρετικό αλεύρι, αλλά αν θέλετε να βάλετε το αλεύρι μάνα για όλες τις χρήσεις, θα χρειαστείτε και μια κουταλιά του γλυκού baking powder. 100 γραμμάρια καρύδια χοντροκομμένα, άγκα από τα σούπερ μάρκετ Αστέρας και συνεχίζουμε για το γλάσο. 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, αδερφή και ραμάρι μάνα, 60 γραμμάρια μέλι άγκρα πάλι σούπερ μάρκετ Αστέρας, μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα. Σε μένα εδώ σε παρακαλώ, μην δίνει σημασία. Μία πρέζα γαρίφαλο και μοσχοκάριδο. Και το ψήσιμο είναι στους 50 με 60 λεπτό σε 170 βαθμούς. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, βάλαμε τα καρύδια μας. Ωραία. Είναι έτοιμο, χωρίς πολύ ανακάτεμα. Βλέπουμε πως είναι η υφή του, γυαλίζει. Το ταψάκι το βρίσκουμε. Το ταψάκι το έχουμε εδώ. Ωραία. Σε τσέρκι θα το βάλουμε. Τι κάνουμε πριν, το βάζεις, θα βάλεις λίγο ελίκι στο ταψί, δεν χρειάζεται. Το λαδώνεις. Μπορούμε να βάλουμε, αλλά είναι και πολύ αντικολλητικό το ταψάκι μας. Να το αλείψουμε με λίγο λαδάκι ελίκι. Θα είναι πολύ καλύτερα. Ωραία. Δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Μέσα σε 3 λεπτά το έχει φτιάξει. Κυριολεκτικά σε 3 λεπτά. Δεν μας παίρνει καθόλου χρόνο. Θα απολαύσουμε καλύτερα το χιόνι παρά να είμαστε όλη μέρα στην κουζίνα. Να σε ρωτήσω, πόση ώρα προθερμάνει το φούρνο? Θέλουμε στους 170. Πόση δηλαδή, μόλις ξεκινήσουμε τη συνταγή μας, τον έχουμε ήδη. Τίποτα, βάλει 10 λεπτά. Ναι. Κατευθείαν μόλις τελειώσουμε θα έχει ήδη ζεσταθεί και έτοιμο για ψήσιμο. Αέρα, βάζει ψήσιμο. Αέρα. Μέλι έχει βάλει μέσα. Μέλι όχι. Μέλι θα βάλουμε μετά. Ωραία. Στο γλάσο. Πάμε να το πούμε να το βάλουμε. Λοιπόν, θα το βάλουμε σε ένα τσερκάκι περίπου 26 με 28 εκατοστών. Ωραία. Το αφήνουμε λοιπόν να ψηθεί 50 με 60 λεπτά. Το τσεκάρουμε λίγο. Βάζουμε οδοντογλυφίδα, έτσι δεν είναι? Ή οδοντογλυφίδα, ή παίρνουμε ένα μαχαιράκι μικρό, ναι. Το καρφώνουμε. Και άμα βγει ζυμάρι, πάει να πει ότι δεν είναι έτοιμο. Αν βγει καθαρό, είναι έτοιμο και δεν χρειάζεται άλλο ψήσιμο. Δεν χρειάζεται να υπερβάλλουμε στο ψήσιμο. Γιατί τραβάει και έξω το γλυκό μας. Και το βάζουμε. Εγώ θέλω να το δοκιμάσουμε τώρα, να μου κόψει από τι που έχει φτιάξει. Το βάζουμε στο φούρνο. Α, μία σημαντική πληροφορία, έχει δίκιο Θέμης. Το φλουρί το βάζω στο ψήσιμο ή μετά? Εγώ το βάζω μετά. Για να μην ψηθεί και όλο και το αλουμινό. Για να μην ψηθεί, για να μην βγάλει σωστά τίποτα γεύση και τέτοια. Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, να φτιάξουμε τώρα στα γρήγορα και το γλάσο μας. Ωραία. Πάμε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θέλουμε πολύ λίγα υλικά. Ζάχαρη άχνη. Ωραία. Η οποία είναι και ραμάρι μάνα. Ναι. Το μέλι μας. 60 γραμμάρια μέλι. Μέλι άγρα, πάρα πολύ ωραία. Νοστιμότατο είναι, καταπληκτικό. Μία πρέζα μοσχοκάριδο, γαρίφαλο. Ναι. Ένα κουταλάκι κανέλα. Και πολύ λίγο μοσχοκάριδο επίσης. Που έβαλες και πριν. Τα ίδια πάνω κάτω υλικά. Ωραία. Ανακατεύουμε. Να τονίσουμε ότι οι συνταγές σε περίπτωση που τώρα δεν μας έχετε παρακολουθήσει ή την έχετε χάσει είναι στο www.envolos.gr. Και αν σε περίπτωση το μέλι είναι πολύ καλής ποικιλίας και είναι πηχτό, προσθέτουμε και λίγο νεράκι στη συνταγή μας. Α, και έτσι γίνεται το γλάσο. Έτσι, ναι. Τόσο εύκολα. Καλά, φανταστικό. Θέλουμε λίγο ακόμα, γιατί είναι αρκετά καλό το μέλι από ό,τι βλέπω. Καλά, τέλειο και πανεύκολο. Και τέλειο και πανεύκολο. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Ωραία. Και το βάζουμε πάνω από το κέικ μας. Μπορώ να δοκιμάσω λίγο κέικ πριν το γλάσο.
Βεβαίως να δοκιμάσεις. Και θέλω να μου πεις τι σου θυμίζει η γεύση. Θα δοκιμάσω λίγο και έχει εσύ μετά. Έχει μια γεύση από κάποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό. Αλήθεια. Όταν το τρώμε έχουμε και λίγο τύψη. Πώς την κόβουμε τη βασιλόπιτα, κανονικά τη σταυρώνουμε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οπότε εγώ θα κόψω ένα μικρό κομμάτι για να δοκιμάσω να δω τι γίνεται. Άντε με το καλό την κόβουμε λίγο νωρίτερα. Και εγώ θα σου βάλω και λίγο γλάσσα από πάνω μετά. Ωραία. Τη Δευτέρα κόβουμε κανονικά live βασιλόπιτα εδώ, τηλεθεατές μου. Σου βάλω και λίγο γλάσσο, να δοκιμάσεις. Καλό, ωραίο πράγμα είναι αυτό. Για να δούμε. Καλό, έχω πάθει σοκ. Θέμη κατέβα. Τι σου θυμίζει, για πες μου. Τι μου θυμίζει. Είναι ένα γλυκό χριστουγεννιάτικο που έχουμε τύψεις όταν το τρώμε. Και λέμε ότι παχαίνει πολύ. Όλα τα γλυκά παχαίνουν πολύ. Μελομακάρονα μου θυμίζει. Ακριβώς έχω δίκιο, αυτό. Καλά, είναι φανταστικό. Ακριβώς αυτό. Δημήτρη, είσαι καταπληκτικό. Πώς φαίνεται, εύκολο, γρήγορο, αφράτο. Να μου τις και αύριο. Βεβαίως να έρθω. Τι θα φτιάξεις, μ' αρέσει πολύ. Αύριο θα φτιάξουμε πιτάκια με φύλλο κρούστας, με τυριά μυτιλίνης και ντοματάκια.